Χαίρετε φίλες και φίλοι από το κλειστό του Αγίου Νικολάου. Hurricanes και Βάτος Ρόκος αναμετρώνται σήμερα στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων της Κυπέλλου. Οι δύο ομάδες οι οποίες δεν θα συνεχίσουν στην στο κύπελλο, καθώς οι Hurricanes από τη μία μετρούν δύο ήττες μέχρι στιγμής στους πρώτες δύο αγωνιστές που έχουν αγωνιστεί, ενώ θα ανοίξει το σκορ ο Αμαριανός για το 0-3. Από την άλλη, οι Βάτος Κρόκος έχουν μία νίκη και μία ήττα. Ωστόσο, τα σενάρια πρόκρισης στην επόμενη φάση δεν είναι υπέρ τους. Η επίθεση των Hurricanes, το Βάτος Κρόκος και πάλι στην επίθεση. Πάμε να δούμε τώρα τις πεντάδες. Γκυρτής, Καραθάνος, Λατίφης, Περσίτσας και Σακελαρίου για τους γηπεδούχους. Ενώ έχουμε και δεύτερο τρίποντο εύστοχο, ξεκινάνε ζεστά πίσω από τα 65 φιλοξενούμενοι. Ο Λάζος τώρα εκτελεί για το 0-6. Από την άλλη έχουμε Αμαριανό, Βιτζιλέο, Λάζο, Φερίδη και χάνω έναν. Θα το δω που θα πάει. Ούτε και τώρα μπορεί να βγει επίθεση για τους Hurricanes. Και ο πέμπτος είναι ο Καλίτσας από τους φιλοξενούμενους. Να δούμε για ποιον είναι η κατοχή. Η μπάλα είναι για τους Βάτους Κρόκους. 0-6 λοιπόν, έπειτα από τα τρίποτα του Αμαριανού και του Λάζου. Αμαριανός τώρα. Νέο σουτ πίσω από τα 6.75. Το πρώτο άστοχο σήμερα για τους φιλοξενούμενους. Λατίφης. Θα το πάρει τελικά το σουτ. Δεν ήταν καλό. Αμαριανός τον σταματάει με φάουλ ο αντιπαλός του. Πρώτες τους στιγμές στο μάτς οι Hurricanes δεν έχουν μπορέσει να βρουν τους πρώτους πόντους. Μαριανός πέρασε η μπάλα κοντά στην ρακέτα. Η μπάλα ξαναβρήκε στον παίχτη των Βάτος Κρόκος, στον Βιτζιλέο, ο οποίος επιχείρησε να ρίξει την μπάλα στο σώμα του αντιπάλου, αλλά κατέληξε και στα πόδια του στην συνέχεια. Το από μέση απόσταση είναι άστοχο από τον Καραθάνο. Λάζος. Είναι την πάσα ο Βιτζιλέος. Δεν μπορεί να γίνει αποδέκτης μπάλας ο Φερίδης, έγινε το κλέψιμο. Ο πίεση το σούτ θα κερδίσει το φάουλ τελικά ο Γυρτής, ο οποίος θα πάει και στην γραμμή των βολών μετά από το πρώτο ομαδικό των Πορτοκαλί. Ευκαιρία τώρα για τους γηπεδούχους να βρουν και αυτοί τους πρώτους πόντους. Δεν θα το κάνουν όμως μετά την πρώτη βολή του Γκυρτή. Παραμένει το 0-6. Τη δεύτερη. Πάνε το Ρόδι και οι Hurricanes. 1-6 το σκορ. Μαριανός στον Βιτζιλέο. Καλίτσας στέκεται και εκτελεί για δύο. Είναι άστοχο το σουτ. Λατίφης παίρνει. Κάρι μπροστά πάει ο Καραθάνος κοντά του. Τώρα απομακρύνεται, Λατίφη συνεχίζει με την μπάλα στα χέρια. Πάσα τελικά έφτασε στον συμπαίκτη του. 7 δευτερόλεπτα για τους γηπεδούχους. Καθή πάσα για τον Σακελαρίου. Φτάνει κοντά εκείνος, δεν του κάνει το χατήρι όμως την μπάλα. Μαμένει ευκαιρία. Λάζος. Βιτζιλέος του δίνει και πάλι. Θα εκτελέσει εκείνος πιεζόμενος και τελικά έκανε το φάουλ.
ο Περσίτσας, ο οποίος στην προσπάθειά του να πιέσει το σουτ των τριών πόντων φαίνεται να ακούμπησε με το πόδι του τον Λάζο και το στέλνει στη γραμμή τώρα για τρεις προσπάθειες. Χάνει την πρώτη ο Λάζος. Αυτό ήταν και το δεύτερο ομαδικό των γηπεδούχων. Έξω και η δεύτερη. Μηδέν στις τρεις από τον Λάζο. Δεν πήραν τίποτα από τις τρεις βολές της Βάτος Κρόκος. Γερτής Μπερσίτσας θέλει να πλησιάσει, κλείνεται από τρεις. Καραθάνος πατάει γερά για να σηκωθεί, δεν σημαδεύει όμως σωστά. Πέρασε το πρώτο τετράλεπτο στο παιχνίδι. Μόλις ένας πόντος για τους Hurricanes. Στο 1-6 το σκορ. Βιτζιλέος. Πυροκαλίτσας. Και πάλι Βιτζιλέος στα αριστερά. Από την πίεση του Κυρτή θα σημαδεύει σωστά. 1-8. Λατίφης. Παίρνει ο Περσίτσας, του δίνει η επιλογή για σκρίνου Λατίφης. Σε αυτόν θα πάει και πάλι μπάλα. Καραθάνος. Στο 1 δευτερόλεπτο, όχι δεν μετράει το καλάθι όπως λέει ο ρέφερι. Καθώς είχε λήξει ο χρόνος δεν προλάβα να εκτελέσουν έγκαιρα οι Hurricanes. Οπότε και αυτή η φάση θα περάσει αν εκμεταλλευτεί από τους γηπεδούχους, οι οποίοι παραμένουν κολλημένοι στον ένα πόντο. Θα θυμίζουμε μόνο ο Κυρτής με τη μία βολή έχει καταφέρει να σκοράρει μέχρι στιγμής για τους γηπεδούχους, οι οποίοι δεν έχουν κινήσει καθόλου καλά το μάτς. Λάζος βλέπει ότι έχει χώρο, θα πάρει το σούτ αλλά δεν το βάζει. Λατίφης πάει κοντά, αφήνει στον Καραθάνο. Το έβαλε νωρίτερα, αλλά δεν έπαιξε το σουτ. Καθώς είχε ανοίξει ο χρόνος, πέρασε. Καλίτσας, ο οποίος θα έρθει στον Λάζο. Λάζο ξανά. Σουτ από το πλάι από τον Καλίτσα, θα βρει σίδερο. Μάχης για το rebound, επιθετικό rebound και καλάθι για τον Βιτζιλέο. 1-10. Και πάλι ο Βιτζιλέος είναι αυτός που μιλάει επιθετικά για τους Βάτος Κρόκος και στέλνει την ομάδα του στο σύνε 9. Γυρτής. Σηκώνει το βλέμμα του, ψάχνει τον Λατίφη. Τα δευτερόλεπτα για τους Hurricanes. Καραθάνος από μέση απόσταση. Δεν καταλήγει εντός καλαθιού η μπάλα. Λάζος μαζεύει. Πίεση από τους Hurricanes. Την σπάνε η Βάτος Κρόκος. Ένα floater τώρα, εξαιρετική κίνηση από τον Βιτζιλέο για το 1-12. Τρίτο συνεχόμενο καλάθι από τον παίκτη των Βάτος Κρόκος, που ανεβάζει τη διαφορά σε διψήφιο και στέλνει την ομάδα του στο σύν 11. Περσίτσας κόβεται με φάουλ. Και οι δύο ομάδες τώρα θα προχωρήσουν σε αλλαγές. Βλάχος και Μακρύς στο ματς για τους Hurricanes. Από την άλλη Παπαναστασίου έχει πατήσει παρκή. Ο Παπαναστασίου ο οποίος κυρίως ήταν να κλέψει, δεν τα καταφέρνει, δεν ολοκληρώνει το κλέψιμο. Ενώ είχαμε και άλλη μια αλλαγή για τους φιλοξενούμενους. Ο Χριστόπουλος ήταν αυτός που πέρασε νωρίτερα. Συνέχεια με Περσίτσα, 2 και 33 ακόμα για τη λήξη του 10 λεπτού. Άλλη κανονική άμυνα του Καλίτσα, σύμφωνα με τους ρέφερι. Και ο Περσίτσας τώρα είναι στη γραμμή. Τρίτο ομαδικό για τους Βάτος Κρόκους, που ενθυμίζω δύο έχουν οι Hurricanes μέσα στη γωνία.
το 2-12. Μέσα και η δεύτερη. Και το σκορ στο 3-12. Σε κολλάνε από το 1 οι γηπεδούχοι. Το θέμα είναι ότι έγινε και πάλι από την γραμμή των βόλων. 3 σπότι, όλοι από την γραμμή. Λατίφης. Λάχος προσποιείται, τώρα θα αφήσει τον Περσίτσα. Θέλει να πλησιάσει εκείνος, αλλά έχει πατήσει γραμμή. Τελικά έχουμε επιθετικό φάουλ. Όπως θα δείξει ο ένας ρέφερι. Στον Πάγκο Φερίδης για τους φιλοξενούμενους. Ο Μάς πέρασε ο Τσεκούρας. Λάζος εκτελεί μετά την τρίπλα. Λατίφης, 1,5 λεπτό ακόμα στην πρώτη περίοδο. Λάχος θέλει να πλησιάσει, χάνει λίγο την μπάλα στην τρίπλα. Λατίφης από κοντά δεν μπορεί. Η κατοχή παραμένει όμως στους γηπεδούχους. Φαίνεται πως αντιμετωπίζουν τρομερό πρόβλημα μέχρι στιγμής οι Hurricanes στην εκτέλεση. Δεν τους αφήνει οι Βάτος Κρόκος να βρουν εύκολα λύσεις, ενώ έγινε και το κλέψιμο τώρα. Αλλά στον Τσεκούρα πάει με φόρα και είναι στροφά μέσα και αφήνει την μπάλα στο γαλάτι. 3-14. Λατίφης οργανώνει. Στη γωνία είναι και ο Μακρύς. Μπάλα πάει στον Πανταζή. Λάχος τώρα. 2 δευτερόλεπτα, ένα δεν προλαβαίνουν να κάνουν εκτήρια, να εκδηλώσουν επίθεση οι γηπεδούχοι. Ακόμα μια καλή άμυνα από τους Πορτοκαλί. Ακόμα μια φάση στην οποία οι γηπεδούχοι αντιμετωπίζουν τρομερή δυσκολία. Ακόμα και στο να εκδηλώσουν επίθεση, όχι απλά να κάνουν μια επίθεση για να είναι άστοχοι. Αλίτσας. Χριστόπουλος πήρε το σουτ και το έβαλε για 3 πόντους. 3-17. 20 δευτερόλεπτα, μία επίθεση για τους Harry Games. Άμα κάνεις πάση, φανταζείς. Λάχος στον Μακρύ. Πάσα του δεν πέρασε, ακόμα ένα κλέψιμο. Χριστόπουλος καστή πάσα. Τελειώνει και αυτή η φάση από τον Καλίτσα. 3-19 και φινάλε λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου με τους Βάτος Κρόκος να κυριαρχούν και να προηγούνται με 3-19. Επιστρέψαμε για να συνεχίσει τη δράση στο μάτς. Το σκορ στο 3-19. Το πρώτο δεκάλεπτο ανήκει ολοκληρωτικά στους Βάτος Κρόκος. Με τους Hurricanes από την άλλη. Επιθετικά να έχουν βρει τον πελά τους, να έχουν πετύχει μόλις 3 πόντους όλους από την γραμμή των βολών. Ξεκίνησε και το δεύτερο δεκάλεπτο. Ρούπας, νέο κλέψιμο για τους Βάτος Κρόκος. Και θα έχουμε σχεδόν το κάρφωμα από τον Τσεκούρα. 3-21. Μακρύς. Ιροβλάχος του δίνει το σκρίνο, ο Πανταζής θέλησε να παίξει με εκείνον αλλά δεν βγήκε στην εργασία. Ακόμα μια προϋπόθεση ευνηδιασμού για τους γηπεδούχους, αλλά μπάλα έφυγε από τα χέρια του Παπαναστασίου. Έχουμε αλλαγές για τους γηπεδούχους. Γυρτής, Καραφάνος και το 8 ο Ρούσος είναι που πέρασαν στο πάρκο τώρα για τους γηπεδούχους.
για νέα πρόσωπα. Στην πεντάδα τον Hurricanes Βλάχος παίζει με τον Καραφάνο. Καστήπασε έξω για τον Μακρύ. Καραφάνος με 6 δευτερόλεπτα θα πάρει το σουτ. Είναι άστοχο όμως. Στόπουλος πέρασε, η πάσα του τελείωσε και αυτή η γρήγορη επίθεση. Ο Βιτζιλέος άφησε την μπάλα στο καλά, 3-23. Στο συν 20 πλέον εκτοξεύεται τη διαφορά. Ενώ το σκηνικό παραμένει ίδιο από τους Πορτογαλοί να κάνουν το κλέψιμο. Και από την άλλη να έχουν μια ευκαιρία για γρήγορη επίθεση και την οποία την εκμεταλλεύονται και πάλι. Ο Χριστόπουλος τώρα πίσω από τη γραμμή θα κάνει το 3-26 και αναγκάζει τους Hurricanes να καλέσουν σε time out καθώς τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Τρέχει 25 τελικά το σκορ για δύο κόλους ήταν το σκορ του Χριστόπουλου. Λάχος. Η πίεση βλέπετε πως παίρνει και πάλι αποτέλεσμα για τους πάντους Κρόκος, οι οποίοι θα ολοκληρώσουν ακόμα έναν εχνιδιασμό. Το κούρας αυτή τη φορά είναι ο εκτελεστής για το 3-27. Λάχος. Μένει πάνω του ο Τσεκούρας. Καστή πάσα πέρασε για τον Κυρτή, αλλά έχουν γίνει 3 δευτερόλεπτα. Νέες αλλαγές για τους Hurricanes. Λαντίφης και Περσίτσας. Πατάνε και πάλι παρκέ. Χριστόπουλος παίρνει ξανά. Κάθε την πάσα για τον Τσεκούρα, αλλά δεν μπόρεσε να τον βρει. Είναι ανενόχλητος ο Αμαριανός, δεν πήγε κάποιος πάνω του, δεν το πλήρωσαν οι Hurricanes. Λατίφης. Βλάχος θα πάρει το τρίποδο και το βάζει. 6-27. Και αυτό είναι το πρώτο κανονικό καλάθι των Hurricanes. Το πρώτο, οι πρώτοι πόδι που έρχονται πέρα από τις βολές. Αυτό που το σούτα από τον Παπαναστασίου. Γυρτής κατέβασε. Τώρα ψάχνει συμπαίκτη, φύνει στον Βλάχο. Περσίτσας βάζει πλάτη, κερδίζει το φάουλ από τον Παπαναστασίου. Όχι, με συγχωρείτε, από τον Αμαριανό. Περσίτσα για το 8-28, ενώ έχουμε και νέα διακοπή για το time out των Πάτος Κρόκος. Συνέχεια μετά την διακοπή, τελευταίο πεντάλεπτο πριν την ανάποβλα του χρόνου, 8-28 το σκορ. Στρογγύλα, στρογγύλα, 20 πόντους η διαφορά. Θα μεγαλώσει από το σύστομα του Στρόκος. Χριστόπουλος ανενόχλητος θα πάρει το τρίποδο και το βάζει. 8-31. Ξέρουμε πως ο Χριστόπουλος, αν βρει τέτοιες ευκαιρίες, είναι ένας παίκτης που μπορεί να τις εκμεταλλευτεί. Γυρτής γυρίζει, χάνει την ισορροπία του, αλλά όχι, δεν μετράει το καλάθι. Υπάρχουν βήματα.
συμφωνεί με την απόφαση ο Γκέρτης. Αμαριανός οργανώνει τώρα την επίθεση στον Βάδος Κρόκος. Παίρνει ξανά στην κορυφή, ζητάει ο Χριστόπουλος. Καλά στην απέναντι πλευρά. Χριστόπουλος προσποιείται. Ωραία κυκλοφορία από τους Πορτοκαλί. Δεν δίνει την πάσα δίπλα, καθώς ο Χριστόπουλος μπορεί να τελειώσει μόνος την δουλειά. 8-34. Δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο από τον ίδιο, ο οποίος δεν θα έχει σταθεί. Πετσίτσας πριν έρθει με Καραφάνου. Λατίφης. Θέλει να πάει κοντά, τον κόβει ο Καλίτσας. Χριστόπουλος, 5-2, καλάθι και φάουλ. Ξεκούρας είναι αυτός που παίξει το καλάθι και έρθει και το φάουλ. 8-36. Βλέπουμε πως η Βάτος Κρόκος παίζουν πάρα πολύ στον εφνιδιασμό. Φαίνεται να τους, να τους το επιτρέπει για το σημερινό μάτς. Όπως φαίνεται οι Hurricanes δεν έχουν και τις ανάγκες να ακολουθήσουν γρήγορα στην άμυνα. Σε κουρές τώρα θα βάλει και το σύνδερο μάτς και βολή. 8-37 πλέον το σκορτ. Λάζρος και Φερίδης επιστρέφει στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. 3-10 για το φινάλε της δεύτερης περίοδου. Περσκίτσας πήρε ένα σούτ υπό πίεση. Κατοχή για τους Βάτος Κρόκος. Ο Καραθάνος θα ακολουθήσει τελευταίος. Καλίτσας. Χριστόπουλος πάσα στην αδύνατη πλευρά για τον Λάζο, ο οποίος θέλησε να πάρει ξανά. Δεν βγήκε σε εργασία με τον Φερίδη. Περσκίτσας πάει μόνος του και θα τελειώσει καλά τη φάση. 10-37. Χριστόπουλος στον Λάζο. Εκτελεί για τρεις εκείνος, βρίσκει σίδερο. Ο μόνος που πήδηξε ήταν ο Βιτζιλέος, ο οποίος κέρδισε την δεύτερη ευκαιρία και παράλληλα κέρδισε και το φάουλ. Φάουλ νούμερο 2 για τους Hurricanes. Μέσα η πρώτη. 10-38. Αλλά αυτός ο Σοβιτζιλέος. 10-39. Γρήγορο τρίποντο του Περσίτσα. Μλάχος εκεί με μία πάσα βόλη βρήκε τον Καραθάνο. Δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του. Πέρασε ο Βιτζιλέος. Φινεί έξω. Χριστόπουλος στον Καλίτσα. Βιτζιλέος, Καλίτσας για δύο πόντους στο σούτ. Αλλά στο σίδερο και στα χέρια του Βλάχου στην συνέχεια. Λέψιμο τώρα από τον Λάζο. Έχει φύγει μπροστά ο Χριστόπουλος εκείνον, πάει μπάλα, τον κυνηγάει ο Κυρτής, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι. 10-41. Περσίτσας. Καραφάνος κλεισμένος από δύο. Βλάχος πάει με δύναμη. Βγήκε η άμυνα όμως από τους Πορτογαλί. Καλίτσα στα αριστερά. Δεν βιάζονται τώρα οι φιλοξενούμενοι. Καλίτσα πέρασε ωραία. Αλλά έφτασε στον Βιτζιλέο, ο οποίος πάει στα δεξιά. Και πάλι Καλίτσας παίρνει το σκρίνι από το Φερίδη. Χριστόπουλος γύρισε πάρα πολύ ωραία η μπάλα. Τρομερό καλάθι από τους Βάτος Κρόκος. Η μπάλα πέρασε από τα χέρια όλων των παιχτών της πεντάδας στον Πορτογαλί και έφτασε στον Χριστόπουλο, ο οποίος βρέθηκε μόνος του στην γωνία.
και εκτέλεσε για το 10-44. Πεσίτσας, 35 δευτερόλεπτα ακόμα για το ημίχρονο. Λάχος, φύνει έξω στον Μακρύ. Δεν ήταν καλό το σούτ. Μάχεται για να κερδίσει ο Χάρος, ο οποίος ψάχνει την μπάσα. Ξανά στα δικά του χέρια καταλήγει η μπάλα, αλλά και αφήνει το τελείωμα. Δεν έφερε κάποιο αποτέλεσμα. 19 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Μάτος Κρόκος. Πάλι από τον Περσίτσα. Είναι το τρίτο των Hurricanes. Έχουν ακόμα ένα να δώσουν. Καλίτσα στον Λάζο, 3-2, ο Λάζος υποπίεση, δεν μπορεί να εκτελέσει καλά. Φινάλε λοιπόν σε του δεύτερου δεκαλέπτου, με το σκορ να δείχνει 10-44. Ξεκίνησε μόλις και το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης ανάμεσα σε Hurricanes και Βάτος Κρόκος. 10-44 δείχνει το σκορ, με τους Βάτος Κρόκος μέχρι στιγμής να κυριαρχούνε. Λίγε η άμυνα. Έχουμε μια διακοπή τώρα. Καθώς υπήρχε ένα θέμα με τον φωτεινό πίνακα. Λύθηκε το θέμα. Συνεχίζουμε κανονικά. Βλάχος. Περσίτσας. Για το σούτ αστόχησε. Ένα ακόμα σούτ τριών πόντων, λίγο πιο μακριά τώρα από τον Χάρο, άστοχος και αυτός. Δεν έγινε το κλέψιμο. Ολοκληρώθηκε όμως την συνέχεια. Περσίτσας. Πέρασε, αφήνει την μπάλα με το δεξί, 12-44. Πρώτο καλάθι στην τρίτη περίοδο. Θα τους άφησε στον Τζεκούρα, εκείνος τον Αμαριανό, ο οποίος θα στοχίσει στο τρίποντο. Rebound όμως από τον Τζεκούρα, ο οποίος θα στοχίσει και αυτό στην συνέχεια. Παρότι βρέθηκε κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Μακρύς θα πάρει το τρίποντο. Έχουμε νέα διακοπή. Καθώς έχει χτυπήσει ο Χάρος. Πέρασε αναγκαστικά εκτός. Καλίτσας θα το πάρει το σουτ, δεν το βάζει. Το rebound όμως βγάζει νικητές τους φιλοξενούμενους. Αλλά καταλήγει εκτός. Είναι ο λάθος τώρα για τους Βάτος Κρόκος. Περσίτσας κατέβασε και άφησε τον Βλάχο, ο οποίος ξέφυγε από το μαρκάρισμα. Πάσα του δεν ήταν καλή, μπάλα ξανά στα δικά του χέρια. Και κερδίζει τελικά το φάουλ ο παίκτης των Hurricanes. Καλά στον Μακρύ. Πέντε δευτερόλεπτα
για την επίθεση. Το είδε ο Μακρύς, πήρε το σούτ, αλλά προσπάθεια του κατέληξε airball. Μαριανός προσπάθησε εκεί μέσα από την τρύπα να περάσει την πάσα. Καλίτσας πες με τον Τσεκούρα. Μαριανός για τρεις υπό την πίεση του Περσίτσα. Δεν βρίσκει στόχο, μαζεύει ο Βλαχός. Μόλις ένα καλάθι μέχρι στιγμή στο τρίτο δεκάλεπτο. Σε αυτά τα 3,5 λεπτά που έχουμε αγωνιστεί. Περσίτσας με 5 δευτερόλεπτα. Ο Βλάχος θα πρέπει να εκτελέσει. Αυτό θα κάνει τώρα εκτός ισορροπίας και θα το βάλει. 15-44. Ο Βλάχος, ο οποίος έχει καταφέρει να ξεχωρίσει μέχρι στιγμής από τους γηπεδούχους, είναι και αυτός που έχει δώσει τις λύσεις πέρα από την γραμμή των βολών. Δεν μπορούσε να καθαρίσει το rebound εδώ η Βάτος Κρόκος. Κατοχή είναι για τους Hurricanes. Πάρει το τρίποντο, μακρύ στο εξωτικό rebound, το αφήνει και πάλι χέρι με χέρι. Προσπάθησε να περάσει, δεν τα κατάφερε. Ο Μαριανός ξεφεύγει από τον Βλάχο. Αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά τώρα για τους Πορτοκαλί. Ωραία περιστροφή, πολύ ωραίο καλάθι από τον Καλίτσα. Απέφυγε τρομερά τον αντιπαλό του, 15-46. Μακρύς αφήνει στον Περσίτσα. Είναι μόνος του Μακρύς στο τρίποντο. Δεν εκμεταλλεύεται την ευκαιρία του. Τεκούρας πάει κατά μέτωπον. Δεν θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Τον δυσκόλεψε και η πίεση του Βλάχου. Τώρα ένας με έναν. Ο Περσίτσας πήγε κόντρα στον Αμαριανό. Δεν κατάφερε αυτή την πάρα στο καλάθι, κέρδισε όμως το φάουλ για τις δύο βολές. Ο Μαριάννος στον πάγκο τώρα για τους Πορτοκαλί. Χριστόπουλος επιστρέφει στο μάτς. Όπως και ο Γκυρτής από την πλευρά των Hurricanes. Τώρα το σκορ. Καλίτσας στον Λάτζο. Παίρνει και εκτελεί αμέσως ο Παναστασίου. Δεν το βάζει. Περσίτσας. Παραμένουν κολλημένοι στους 44 βάτους Κρόκος, οι οποίοι δεν έχουν μπει καλά στο δεύτερο ημίχρονο. Γερτής, το πολύ νομίζω πήγε για το φάουλ εδώ. Τσεκούρας. Τον κυνηγάει ο Μακρύς, θα τελειώσει τη φάση ο Τσεκούρας. 16-48. Λάχος τον Μακρύ, βγαίνει έξω ο Περσίτσας για να πάρει. Γυρτής παίρνει και εκτελεί αμέσως και σημαδεύει σωστά. 19-48. Χριστόπουλος στον Τσεκούρα. Λάζος. Παναστασίου πίνει έξω. Καλίτσας πιεζόμενος έπεσε πάνω του ο Σακελαρίου και του έκανε το φάουλ. Έχουμε βόλες λοιπόν για τον Καλίτσα. Είναι η προσάτη στην ημέρα.
αρχίσει εκείνο στην πρώτη βολή, παράμενε το 19-48. Βάζει τη δεύτερη. 19-49, 3-44. Το τρίτο δεκάλεπτο. Λάχος. Επίσης με πλάτη. Γυρίζει, δεν θα το βάλει. Βάλα φτάνει στον Τσεκούρα και από εκεί στον Καλίτσα. Πήρε τελικά ο Χριστόπουλος, βγαίνει με δύναμη πάνω του Περσίτσας. Τον πέρασε ο Καλίτσας. Ωραία spin move, δεν ήρθε το γαλάθι, το οποίο θα ήταν ένα τρομερό γαλάθι αν έμπαινε. Βγήκε η άμυνα από τους Hurricanes, ωστόσο ο Καλίτσας πράττει το χειροκρότημα για την προσπάθειά του, παρότι δεν ήρθαν οι δύο πόδι για τους φιλοξενούμενους. Και δυνατά ο Τσεκούρας δεν έκανε το κλέψιμο. Περσίτσος κρατάει. Τα 10 δευτερόλεπτα επίση στον Hurricanes. Μακρύς εκτελεί μπροστά από τον Λάζο. Τσεκούρας καθαρίζει. Καλίτσας δεν βιάστηκε. Χριστόπουλος πήρε, προσποιείται. Τσεκούρας θέλει να περάσει. Ο Βιτζιλέος θα πάρει την εκτέλεση, πήγε για δύο και μπάλα. Γυρτής, δεν είδε κάποια κίνηση. Και άφησε στον Περσίτσα. Με μπάλα πάει στον Ρούπα. Που παίζει με πλάτη τον αντιπαλό του. Μάχες εκεί για το rebound, τελικά θα το πάρει. Η φιλοξενούμενη ομάδα, Καλίτσας, ρίχνει ταχύτητα. Χριστόπουλος δεν διστάζει να το πάρει το σουτ, ανενόχλητος εκεί. Ο Βιτζιλέος δεν πήγε να εκτελέσει, παρότι δεν είχε κανέναν γύρω του. Δεν πέρασε η πάσα για τον Χριστόπουλο. Μακρύς, πασάρι στον Περσίτσα, εκείνος θα πάρει το τρίποντο, δεν το βάζει, μακρύς το επιθετικό rebound. Φανταζής, έχει μπαλά από τα χέρια του Ρούπα. Με 4 λεπτά τώρα για τους άσπρους, Φανταζής προσποιείται, αποφέρει τον αντιπαλό του, δεν βρίσκει όμως δύο πόντους. Ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Σταθερά μπροστά η Πάτος Τρόκος, η οποία από το πρώτο ημίχρονο έχουν φτιάξει μια πάρα πολύ καλή απόσταση. Περσίτσας έκανε το φάουλ, το παραδέχεται. Πάνω στον Καλίτσα. Φερίδης και Αμαριάνος στο μάτς τώρα για τους Πάτος Τρόκος, όπως και ο Λατίφης, ο οποίος θα πάρει την θέση. Περσίτσα για τους Hurricanes. Περίδης, τον Χριστόπουλο, παλαφτάνει στον Καλίτσα, ο οποίος θα στοχίσει από το πλάι. Για τα 5 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Λατίφης στον Μακρύ. Κυρτής κόντρα σε τρεις αντιπάλους, θα τους νικήσει όλους, 21-49. Το 12 δευτερόλεπτα. 8 τώρα. Καλίτσας κάνει το screen, του φτιάχνει χώρο ο συμπαίκτης του, Καλίτσας θα εκτελέσει, είναι άσοχο το σουτ. Στο 1 δευτερόλεπτο κερδίζει το φάουλ χαμηλά ο Βιτζιλέος. Μπάλα πάει στο πλάι, 0,6 μένει στο χρονόμετρο. Προλαβαίνει το χρόνο, ήταν και μόνος του μάλιστα ο Μαριανός, αλλά αν και βρέθηκαν κοντά στους πόντους δεν
τους πήραν οι Βάτος Κρόκος. Και έτσι φτάνουμε στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 21-49. Τελευταία 10 λεπτά της αναμέτρησης, το σκορ στο 21-49 υπέρ των Βάτος Κρόκος, οι οποίοι από το ξεκίνημα του παιχνιδιού έχουν τον πλήρη έλεγχο του μάτς. Στο τρίτο δεκάλεπτο η αλήθεια είναι ότι η παραγωγικότητα δεν ήταν μεγάλη και από τις δύο πλευρές. 11 πόντι από την πλευρά των Hurricanes, ενώ από την άλλη Βάτος Κρόκος πέτυχαν μόλις 5 πόντους σε 10 λεπτά παιχνιδιού. Φανταζής, πάσαρε τελικά στον Μακρύ. Πάσα, κατέληξε σε αντίπαλο. Προϋποθέσει πλυδιασμού εδώ για τους Βάτος Κρόκος και ο Μαριανός θα τελειώσει τη φάση για το 21-51. Μακρύς. Τον Λατίφ να απομακρυνθεί. Τώρα θα κάνει την κίνηση εκείνος για να βγει έξω και να πάρει. Όμως η πάσα δεν θα φτάσει ποτέ στον Γκυρτή. Στον Ρούπα, με συγχωρείτε. Μαριανός. Περισμένο φαουλ τώρα του Τσεκούρα. Όχι, ο Χερίδης είναι αυτό που έχει κερδίσει το φάουλ και βρίσκεται τώρα στη γραμμή. Καλαθάνος επέστρεψε στο μάτι για τους Hurricanes, ξέρει πολύ πολύ την πόλη. Έξω και η δεύτερη, 0-2 από τον παίκτη των Βάτος Κρόκος. Βασιλιάδης να φτώχισε. Χριστόπουλος είναι στη γωνία. Σούτ από τον Αμαριανό, άστοχο αυτή τη φορά. Μαζεύει μακριά ο Καλίτσας. Είναι ο 14 τώρα για τους Βάτους Κρόκος, οι οποίοι θα εκτυλίξουν πολύ ωραία την επίθεσή τους. Ο Φερίδης θα πάρει και θα τελειώσει τη φάση 21-53. Άστοχο τρίποδο του Λατίφη. Καλίτσας κατέβασε. Έχει όρθιο το βλέμμα του να τσεκάρει τις κινήσεις των συμπαικτών του. Ο Μαριανός αφήνει έξω ο Βιτζιλέος. Πολύ ωραία η πάσα του για τον Φερίδη, ο οποίος τρύπωσε εκεί στην αντίπαλη άμυνα. 21-55 και πάλι ο Φερίδης δίνει τη λύση μπροστά. Φανταζής. Γυρθής γυρίζει αμέσως. Η εκτέλεση δεν είναι καθόλου καλή, το ξέρει και ίδιος. Ζητάει αλλαγή στο μάτς. Θα περάσει ο Ρούσος για να πάρει τη θέση του. Έξι 20 λοιπόν ακόμα στο μάτς. Για δικαστικού χαρακτήρα αυτά τα τελευταία λεπτά, καθώς η απόσταση είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Βάτος Κρόκος θα πανηγυρίσουν την νίκη, η οποία θα είναι και η δεύτερη τους στους ομίλους, ενώ από την άλλη χωρίς νίκη θα κλείσουν την προσπάθεια τους στο κύπελο οι Hurricanes. Καμία τύχη γη η πάσα. Βιτζιλέος σταματάει κανένα, 3-1. Χριστόπουλος θα τελειώσει καλά τη φάση, 21-59. Και όλο μεγαλώνει η απόσταση. Συν 38 πλέον. Φανταζής.
αφού το σκέφτηκε το πήρε τελικά. Μαριανός. Καλίτσας και πάλι στον Αμαριανό, πάσα στην αδύνατη πλευρά εκεί όπου βρίσκεται ο Χριστόπουλος, δεν το βάζει το σούτ. Τελευταίο πεντάλεπτο στο μάτς. Βασιλιάδης φτιάχνει την πάσα. Τώρα σκάει την μπάλα. Πάει κοντά το Καραθάνος, εκεί θα πάει η πάσα του Βασιλιάδη. Λατίφης, κάνει την μπάλα, 5 δευτερόλεπτα. Κακή επιλογή, δεν είχε αυτή η άμυνα από τους βάτους προκός. Χαρή κίνηση ακόμα. Δεν έχουν πετύχει κάποιο καλάθι στο 4ο δεκάλεπτο. Ολομόναχος ο Αμαριανός. Δεν σημαδεύει σωστά. Πανταφής κράτησε παρά την πίεση. Ρούσος, τρομερή κίνηση, αλλά δεν ήρθε το καλάθι. Θα είναι και η τρίπλα πίσω από την πλάτη. Καλίτσας, πατώντας τη γραμμή. Δεν το βάζει. Έχουμε. Και φάουλ τώρα από τους φιλοξενούμενους για να γίνουν και κάποιες αλλαγές. Μελάζο και Παπαναστασίου να πάω την πάρκε τώρα. Λατίφης για τρεις, δεν θα μπει το σουτ. Λάζος Παπαναστασίου στον Χριστόπουλο. Εκείνος είδε ότι ο Μαριάνος ήταν έξω. Χριστόπουλος, εκεί θα καταλήξει μπάλα. Αδύναμο το σουτ. Φτάνει κοντά, κατεβάζει το χέρι του ο Λάτσος και του κάνει το φάουλ. Λατίφης θα περάσει εκτός τώρα από την πλευρά των γηπεδούχων. Σαν και λάριο το μάτς για τους Hurricanes, ενώ ο Βασιλιάδης θα στοχίσει στην πρώτη. Έξω και οι δεύτεροι συνεχίζουν από στο 4ο δεκάλεπτο οι γηπεδούχοι. 21-49 ολοκληρώθηκε το 3ο δεκάλεπτο, 21-59 είναι μέχρι τώρα το σκορ, θα αλλάξει βασικά, 21-61 είναι τώρα το σκορ. Έπειτα από το καλάθι του Φερίδη. Λοιπόν, το επιμέρους σκορ στην τέταρτη περίοδο. Πολύ ωραία πάσα του Βασιλιάδη. Καραθάνος είναι μόνος του. Δεν θα την κάνει assist. Θα ήταν μια φάση highlight αυτή εδώ. Αν ερχόταν το καλάθι. Όπως και να έχει, η προσπάθεια του Βασιλιάδη ήταν εξαιρετική. Λάζος Σολομόναχος σημαδεύει σωστά. 21-64. Συν 43 παρακαλώ για τους Βάτος Κρόκος. Απόλυτη κυριαρχία των Πορτοκαλίων στο σημερινό μάτς. Κάνουν ό,τι θέλουν μέχρι στιγμής. Στο παρκέ. Χριστόπουλος δεν βλέπει κανέναν. Φτάνει μέχρι το τέλος, 21-66. Ενώ μπήκαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης. Φανταζής σε ένα δύσκολο καλάθι, 23-66, μάλιστα είναι και το πρώτο καλάθι των Hurricanes στο 4ο δεκάλεπτο. Τελευταία στιγμή στο μάτς, νέο τρίποδο τώρα από τον Λάζο, δεν θα το βάλει, μαζεύει ο Ρούσος, τελευταία 20 δευτερόλεπτα. Βασιλιάδης αφήσει την μπάλα, δεν θα κάνουν επίθεση οι Hurricanes και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος του παιχνιδιού. Νίκη λοιπόν για τους Βάτος Κρόκος,
με εμφαντικό τρόπο μάλιστα, καθώς θα επικρατήσει με 23-66 επί των Hurricanes. Αυτά λοιπόν εδώ από τον Άγιο Νικόλαο. Οι Hurricanes θα γνωρίσουν την τρίτη ήττα τους, θα πάνε πλέον στο 0-3 και έτσι θα ολοκληρώσουν την προσπάθεια τους στο κύπελλο, ενώ από την άλλη Βάτος Πρόκος θα κάνουν το 2-1.